Κυρία Γεωργίου, κάθε 7 το Αποέλ, μια μεγάλη νική και είστε με εντυπωσιακό τρόπο, με suspense, με πολλή αγωνία, 2-1 με ανατροπή. Ναι. Σίγουρα, εμείς θέλαμε το πάρα πολλά αυτήν την νίκη, προετοιμαζόμαστε όλη την εβδομάδα για τούτον. Μπήκαμε δυνατά, φάμε ένα τέρμα στην αρχή, πολλά εύκολα από μια στιγμένη φάση, που είναι λάθος που έγινε. Παρ' όλα αυτά τα βάλαμε κάτω και που γίνει την ώρα μέχρι το τέλος του αγώνα εδώ κάναμε τα όλα, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, χάσαμε αρκετές και δικαιωθήκαμε στο τέλος. Το γεγονός ότι δεν βάζατε τον γκολ δεν σας πτωίσε και βρήκατε τελικά τη λύση και στο τέλος ήρθε και τον γκολ στο δικό σου. Πώς νιώθεις να σκοράρεις σε έναν τέτοιο παιχνίδι και να γίνεται έτσι ένας χαμός στο τέλος με τους πανηγυρισμούς? Είναι το πιο ωραίο αίσθημα που μπορεί να νιώσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Γενικά είναι το πιο ωραίο πράγμα να σκοράρεις έναν πολύ σημαντικό αγώνα για την ομάδα σου, ειδικά στα τελευταία λεπτά τελειά. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος και για μένα και γενικά για ολόκληρη την ομάδα και τους προβοητές μας που κάναμε μια αναπίστευτη προσπάθεια σήμερα. Και φαντάζομαι ότι είναι μια ωραία εμπειρία να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας, είναι στην πρώτη και δεύτερη θέση. Τώρα ξεφύγατε εσείς, έχετε τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα, όμως ήταν ένα παιχνίδι πραγματικών ντέρπι, το χάρηκαν οι φιλάθλοι, υπήρχε η ένταση που υπάρχει πάντα. Αλλά φαντάζομαι ότι είσαστε και φίλοι με κάποια παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι, σίγουρα, πάντα τα ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, τα καλύτερα μάτς, τα οποία περιμένουμε και εμείς ήδη. Και είμαι σίγουρο ότι ο κόσμος απόλαυσε το και εμείς ήδη. Έτσι πρέπει να είναι αυτά. Ντέρπι με ένταση. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε όλοι άνθρωποι και σίγουρα έχουμε και φίλους απέναντι και προσευόμαστε. Ορίστε, εσύ ήταν τα όνειρά σου, ήταν και μέσω της εθνικής βλέπουν. Ποια είναι τα όνειρά σου γενικά, ποια είναι η φιλοδοξία σου? Εγώ παίζω πάντα το 100% μου και να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Δεν με πειράζει σε ποια ομάδα, και πρώτη ομάδα απλά με τη δική μου προσπάθεια και όσον αξίζω να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Ευχαριστώ πολύ.